αύριο. Η παράταση είναι ψέματα. Αύριο ξεκινάμε τα λονάκια. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να ένταση, αντιπαραθέσεις, υψηλή τόνη και διακοπές συνοδεύουν τη συζήτηση για τα εναλλακτικά σενάρια ως προς τη μελλοντική κυκλοφοριακή οργάνωση στο κέντρο του Ηρακλείου. Προτείνουμε ο οδικός άξονας δικαιοσύνης ή της καλοκαιρινού μέχρι την οδό Καζάνη να πεζοδρομηθεί πλήρως. Δηλαδή να μην κατεβαίνει τίποτα από την Χατζημιχάλη Γιάνναρη και κάτω, ώστε να είναι πιο ευχερής η διαφύλαξη του χαρακτήρα του πεζοδρόμου. Αλλά λουμ και απίστευτο ραβεξήλωνε, αφού όπως φαίνεται, ό,τι έργο έγινε μέχρι στιγμής με γνώμονα την ήπια κυκλοφορία οχημάτων στο ιστορικό κέντρο έγινε άδικα και καθόλου τσάμπα, αλλά πολύ πιο ακριβά. Με την πρόταση αυτή, το υφιστάμενο πεζοδρομημένο δίκτυο. Υπάρχει έλλειψη οράματος. Διότι για να υπάρξει ένα σχεδιασμός, πρέπει να έχει ένα μοντέλο υπόψη. Τι θες να κάνεις. Και πάνω στο μοντέλο αυτό. Δίνεις τις κατευθύνσεις, έτσι δημιουργείς το μοντέλο και κάνεις προσταφαιρέσεις και με βάση το διάλογο που αναπτύσσεις με τους πολίτες. Η Δημοτική Αρχή, με γνώμονα τη συζήτηση που άνοιξε πριν από λίγες μόλις ημέρες για πιθανό πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας, αποφάσισε να τη βάλει στο τραπέζι ως σενάριο, χωρίς ουσιαστική τοποθέτηση και χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής, αφήνοντας τους κοινωνικούς εταίρους να κοντράρονται σε κλίμα έντασης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως το μεγάλο πρόβλημα της φόρτισης της κυκλοφορίας με τη μετατόπιση του προβλήματος και των θέσεων των πάρκινγκ, αυτά είναι άλλη τα προβλήματα. Και αυτά πρέπει άμεσα να μπουν και να λυθούν. Και ουσιαστικά αρχίσουμε και αναπτύσσουμε μέσα στην παλιά πόλη ένα δίκτυο πεζοδρόμων που έχει σαν προτεραιότητα πάνω την κίνηση των πεζών. Στην έλλειψη οποιοδήποτε προγενέστερου σχεδιασμού για το πού θα κατευθυνθεί η κυκλοφορία, η οποία είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί από τους στενούς δρόμους που περικλείουν το κέντρο της πόλης, επικέντρωσε την κριτική του ο Γιάννης Κουράκης. Ο φόρτος αυτός και όμως των οχημάτων έχει κατανεμηθεί προς άλλες κατευθύνσεις στο άλλο οδικό δίκτυο που θα υποδέχεται τα αυτοκίνητα. Όταν ανακάλυψα ότι είναι τα φρεάτια φραγμένα και έφεραν όχημα της ΔΕΙΑΗ να τα καθαρίσουν, έκοψαν τα κορμάκια. Οι ίδιοι τα είχαν βάλει. Για μικρό όχημα τώρα, δεν σας μιλάω για να πάρουμε φωτιά, θα πετάμε κουβάδες στο νερό. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω, δεν περνάει όχημα πλήρως βεστικής, ούτε ασθενοφόρου. Το θερμόμετρο άγγιξε κόκκινο με τον Ήλια Αλγερό να εγκαλεί τη Δημοτική Αρχή για Παλινόδια, καθώς η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την οποία μετήχαν μόνο οι σύμβουλοι της παράταξης Λαμπρινού, έστειλε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο, ενώ κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η εισήγηση Αναστασάκη που προηγήθηκε τάχθηκε σαφώς υπέρ του πλήρους αποκλεισμού της κυκλοφορίας στο Σταυρό της πόλης. Η Δημοτική Αρχή μόνη της έχει αποφασίσει με την απόφαση 98 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τι θα εφαρμόσει. Και αυτό έχει να ψηφιστεί. Αυτή είναι η εισήγηση σήμερα. Η οποία είναι άλλα από αυτά που λέμε. Όταν καλείτε σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δεν πηγαίνετε. Ακούστε με τώρα κύριε Υγεία, δεν θα μονολογείτε, λέγοντας ανακρίβεια. Αφήστε την μπάλα. Αφήστε την μπάλα. Αν δεν μπορείτε, φύγετε. Τι να κάνω. Παρακτηθείτε.